Γεια σας, είμαι Σαμπίνα. Σήμερα να μιλήσουμε λίγο πώς μπορούμε να κάνουμε συντήρηση στο baby boomer ή τέλος πάντων σε ένα baby boomer από ακριλικό που δεν μας βγήκε και τόσο καλό. Εδώ είχαμε μια τοποθέτηση πριν ένα μήνα, είχε πάρα πολύ ωραίο baby boomer τώρα. Μεγάλωσε, κάναμε συντήρηση και οι γραμμές έχουν ξεφύγει πλέον, γιατί είναι πολύ δύσκολο να συντηρήσει το baby boomer εξ αρχής όπως ήταν πριν. Αυτό που έγινε, εγώ έβαλα το cover μου ένα πάνω στη βάση. Έχουμε κάνει μια συντήρηση, ένα λιμάρισμα και πριν το buffer χρησιμοποιώντας fashion white που να μου δώσει ωραίο σβήσιμο σε λευκή γραμμή κάτω και θα χρησιμοποιούμε cover 1, ο οποίο θα μου κάνει από τη βάση και κάτω. Κοιτάξτε πόσο όμορφο και εύκολα γίνεται αυτό. Γυρίζουμε το χέρι του πελάτη ανάποδα και έχουμε ένα νυχάκι. Πολύ μικρή βρεγμένη μπαλίτσα. Απλώνουμε πάνω και σβήνουμε μπροστά κάτω με πολύ απαλές κινήσεις. Όπως βλέπετε, ήδη έχει διορθωθεί πάρα πολύ η γραμμή ένωσης. Συνεχίζουμε το ίδιο στα υπόλοιπα δάχτυλα. Δεν χτίζω τίποτα. Σαν βάφο. Βλέπετε πόση υγρή μπάλα είναι. Προσέχουμε να μην ακουμπήσουμε πουθενά τα υπόλοιπα νύχια, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητα αυτή τη στιγμή, θα μας χαλάσει αμέσως. Να σκεφτείτε ότι αυτό το τώρα μοιάζει σαν να είναι βαμμένο. Το υλικό που θα παραμείνει είναι ελάχιστο. Επειδή μετά δεν θα κάνουμε λιμάρισμα, το άπλωμα πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Είμαι όμορφο. Ωραία, με βοήθεια της κάμερας θα το δούμε πάρα πολύ κοντά τώρα. Θα δείτε τι ωραίο σβήσιμο έχει γίνει. Κάτι μου λείπει εδώ. Ξανά συμπληρώνω και απλώνω εκεί που θέλω. Θαυμάσια. Γυρίζουμε το χέρι και συνεχίζουμε πλέον με το cover νούμερο 1 της Indigo που σας έλεγα. Πάλι πολύ υγρές μπάλες. Καλό πάτημα, γρήγορο. Άπλωμα κάτω. Κοιτάξτε τι ωραίο ένωση έχει κάνει. Καλύτερα το μπορούσε να γίνει. Μην τους ανοίγει. Ωραία, συνεχίζουμε έτσι με τα 5 δάχτυλα. Τσεκάρουμε αν έχει τη γνώση και με πολύ λεπτό μπάπερ αρχίζουμε και σβήνουμε από πάνω. Ατέλειες. Επιμένουμε λίγο στο ελεύθερο ο άκρο ώστε να ανοίξει το λευκό. Αφού το έχουμε βαφάρει, περνάμε gel. Εγώ finish gel. Συγκεκριμένη φάση στην αμαλία πολυμερισμό. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Στο συγκεκριμένο χέρι θέλω να συνεχίσω. Έχουμε βάλει μια πανέμορφη πούδρα Glass Me Rainbow και θα βάλω Glamour Gold, επειδή το πάει πάρα πολύ.
και επισελβήν και ό,τι ατέλειες έχουν μείνει, που δεν έχουμε ατέλειες, αλλά λέμε. Πολύ λίγη πούτρα, πολύ καλό τρίψιμο. Και ορίστε, είναι το έτοιμο αποτέλεσμα. Φανταστικό. Κοιτάξτε πως παίζει πούδρα Glamour Gold. Κοιτάξτε τι ωραίο φαίνεται και λίγο διαφορετικό δίνει μια φινέτσα στο ολοκληρωμένο design Glass Me Rainbow. Τέλειο. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.